Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, το Warhammer 40.000. Space Marine επιστρέφει δυναμικά με το πολυαναμενόμενο sequel Space Marine 2. Οι fans του Warhammer 40.000 περίμεναν καιρό για τη συνέχεια των περιπετειών του Titus και το παιχνίδι έρχεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους, απογειώνοντας την εμπειρία δράσης σε αυτό το ζωφερό σύμπαν. Ας δούμε τι προσφέρει το Space Marine 2. Η ιστορία ξεκινά από εκεί που σταμάτησε το πρώτο παιχνίδι. Ο πρωταγωνιστή μα, ο Τίτο, κατηγορείται για συμμετοχή σε αίρεση και εξορίζεται στο σύστημα Death Watch. Ωστόσο, όταν μια επίθεση των Τύρανιτ απειλεί ένα μυστικό ερευνητικό πρόγραμμα τη Imperium, ο Titus επιστρέφει στη δράση. Η νέη συντροφή του, Γκάντριελ και Τσαϊρόν, είναι δύσπιστη για τη μακρά απουσία του και αυτό δημιουργεί ένταση στην ομάδα. Η ιστορία, αν και δεν είναι το πιο πρωτότυπο στοιχείο του παιχνιδιού, κυλάει με καλό ρυθμό, προσφέροντας ενδιαφέρουσες ανατροπές και αποστολές σε διαφορετικούς πλανήτες. Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει στο Space Marine 2 είναι το στιβαρό και διασκεδαστικό gameplay. Η Saber Interactive, γνωστή από το World War Z, έχει δημιουργήσει ένα hack and slash shooter γεμάτο βία, που θα ικανοποιήσει τόσο τους οπαδούς του Warhammer, όσο και τους νέους παίκτες. Η αίσθηση της μάχης είναι εξαιρετική με ορδέ από τάιρανιτς να επιτίθενται σε κύματα, προσφέροντα εκπληκτική αίσθηση πίεση και χάου. Όταν οι εχθροί κλείνουν την απόσταση, η μάχη σώμα με σώμα είναι απαραίτητη και το damage που προκαλείται αποκαθιστά την υγεία σα. Ένα από τα πιο απολαυστικά στοιχεία είναι η αίσθηση τη δύναμη που προσφέρει ο Τάιτου. Αντιμετωπίζει εκατοντάδε εχθρού, αλλά ποτέ δεν νιώθει ότι υπολείπεται. Είναι ένα υπερστρατιώτη και κάθε κίνησή του δείχνει την κυριαρχία του στο πεδίο μάχης. Το σύστημα απόκρουσης είναι επίσης εξαιρετικά ικανοποιητικό, επιτρέποντας να σκοτώσετε εχθρούς με αιματηρά animations που ενισχύουν το armor σας. Το Space Marine δύο διαπρέπει επίσης στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού σκηνικού. Είτε μάχεστε στις ζούγκλες του Καντάκου, είτε στη γοτθική πόλη του Άβαραξ, είτε στο κολλασμένο Demerium, το παιχνίδι καταφέρνει να δώσει την αίσθηση ότι συμμετέχετε σε έναν γιγαντιαίο πόλεμο που καλύπτει ολόκληρους πλανήτες. Το περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στο να νιώθετε την κλίμακα του σύμπαντος του Warhammer. Το Space Marine 2 δεν περιορίζεται μόνο στο single player campaign. Έχει και co-op mode με τις αποστολές operations που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τα γεγονότα της βασικής ιστορίας. Το co είναι υποχρεωτικό για να απολαύσετε στο έπακρο αυτέ τι αποστολέ, οι οποίε θυμίζουν το Left 4 Dead με σπάνια πυρομαχικά και ορδέ εχθρών να σα επιτίθενται. Ακόμα, υπάρχει και το Eternal War, το PvP mode, που βάζει 6 Space Marines εναντίον 6 Chaos Marines σε τρία διαφορετικά game modes. Παρόλο που το Eternal War δεν προσφέρει μεγάλε καινοτομίε, το σύστημα κλάσεων και η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του προσθέτει βάθο στο gameplay το Warhammer 40.000. Space Marine 2 είναι ένας άξιος διάδοχος του πρωτότυπου παιχνιδιού του 2011. Με το απολαυστικό του gameplay και την αίσθηση δύναμης που προσφέρει, θα ενθουσιάσει όχι μόνο τους φανατικούς του Warhammer, αλλά και τους νέους παίκτες που θέλουν να εξερευνήσουν αυτό το επικό σύμπαν. Αν σας αρέσουν οι έντονες μάχες, το χάος και η αίσθηση υπεροχής, τότε το Space Marine 2 είναι σίγουρα ένα παιχνίδι που πρέπει να δοκιμάσετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe για περισσότερα reviews και gaming νέα. Τα λέμε στο επόμενο.